Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Παγνή ένα δίχρονο αγόρι, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί το απόγευμα της Δευτέρας στην παραλία της Αμουδάρας. Ώρες αγωνίας για το δίχρονο αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία στα Αμουδάρα. Το γεγονός είναι τραγικό, γιατί είχαν φύγει όλοι, αφού αφήσαν το παιδί μοναχό και έπεσε μπει στη θάλασσα. Και ευτυχώς ήταν μια κοπέλα νοσοκόμα, ναι, και το αρπά, ναι, του είχαν τσιμπαλάκι στις απαραίτητες. Ειδοποιούν το ασθενοφόρο και το παίρνει. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Το αγοράκι φαίνεται να ξέφυγε από την προσοχή των δικών του και βρέθηκε μέσα στη θάλασσα από που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Γιατρός που βρισκόταν στο σημείο του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, ενώ άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή. Η άποψή μου είναι ότι κάθε ένας γονέος τα παιδιά του τα έχει μαζί του. Πιο προσεκτική, λέτε, πιο προσεκτική, μπράβο. Το δίχρονο αγοράκι που είχε πιει πολύ νερό έπαθε να κοπεί μέσα στο ασθενοφόρο που το παρέλαβε και πάλι οι διασώστες το επανέφεραν. Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο τηλεοπτικό φακό περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές. 6.30 ώρα εχθές το απόγευμα ήταν μια οικογένεια Ρωμά εδώ πέρα, καμιά δεκαριά άτομα. Το παιδάκι ήταν εκεί στη θάλασσα. Μαζί με τη μαμά, τον μπαμπά, θείους, θείες, αλλά είχαν και ένα ανάπηρο θείο εδώ πέρα. Ο θείος έπεσε από το καρότσι και φώναζε η μαμά, «Παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε, γιατί έπεσε ο αδερφός σας». Και τρέχουν τα παιδιά όλα από εκεί πέρα και πήγαν εκεί πέρα. Το παιδάκι σε μια στιγμή δεν ξέρω πώς έγινε και ήπιε λίγο νερό από τη θάλασσα. Η μητέρα οδηγήθηκε το πρωί στην εισαγγελέα, η οποία διέταξε προκαταρκτική έρευνα, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα άφησε τα παιδιά της στο αυτοκίνητο για να βοηθήσει κάποιο συγγενικό της πρόσωπο, με συνέπεια το δείχνουν αγοράκι να βρεθεί στο νερό, ενώ όταν το αναζήτησε, το παιδί βρέθηκε να επιπλέει στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Άκουσα τις φωνές και βγήκα, ήμουν στα βραχάκια περίπου, και κολυμπούσα γρήγορα να τρέξω. Είχε πολύ κόσμο εδώ πέρα, δεν πήγε κανείς να βοηθήσει, δεν ξέρανε τι ήταν. Το παιδάκι ήπιε το νερό, έτρεξε κάποιος μετά, έβγαλε το παιδάκι και έβγαζε αφρούς από το στόμα και από τη μύτη. Το σηκώσαμε το παιδάκι, το χτυπούσαμε λίγο-λίγο στην πλάτη, ήταν μωρό. Και ήταν μια κοπέλα, το οποίο είναι γιατρός, δεν ξέρω αν ήταν γιατρός, η κοπέλα του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Το έκανε το κοπέλι καλά. Δηλαδή άνοιξε το παιδάκι τα ματάκια του, έβγαζε αφρούς από τη μύτη και από το στόμα, μέχρι που λίγο-λίγο έκλαψε το παιδάκι. Και λέει η κοπέλα, πάρτε το παιδάκι να το πάτε στο αυτό. Πήραμε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, ήρθε το ΕΚΑΒ γρήγορα. Τις ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνά το Λιμεναρχείο Ηρακλείου.